Έχουμε εξελίξει το θέμα της καρδιοχειρουργικής. Μετά από τη συζήτηση που είχαμε κάνει στο περιθώριο της σύσκεψης για τα προβλήματα του νομού Λασιθίου, συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μανώλης Κεφαλογιάης, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών Σταϊκούρας και ο Κυριαζίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Πήρα λοιπόν διαβεβαίωση από το Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τον άμεσο διορισμό και ό,τι άλλο ήθελε στην πορεία προκύψει σχετικά με τις πιστώσεις και λοιπά που θα χρειαστούν για να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί η Πανεπιστημιακή πλέον Καρδιοχειρουργική Κλινική, που είναι αυτή τη στιγμή ένα σοβαρότατο θέμα και θέμα ανάγκης για την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Εξάλλου στη Βουλή, όταν είχα περάσει για το θέμα της έγκρισης από τη Βουλή και τους σκοπούς που είχα θέσει, το είπα ενώπιον του Υπουργού Υγείας τότε. Και πιστεύω ότι είναι στην τελική ευθεία προς υλοποίηση, αφενός για να μην χαθούν χρήματα που θα πρέπει να επιστραφούν στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά το σπουδαιότερο για μένα είναι, πέρα από τα χρήματα, είναι ότι είναι άμεση ανάγκη για τον κρητικό λαό. Να παρέχει τις υπηρεσίες της η κλινική αυτή στον κρητικό λαό. Που το κράτος να παρά πολύ περισσότερα χρήματα όταν άνθρωποι από την Κρήτη φεύγουν και πηγαίνουν προς το κέντρο. Και δεν εξυπηρετεί μόνο την Κρήτη, εξυπηρετεί και τα κοντινά νησάκια που βρίσκονται στην Κρήτη και εξυπηρετεί επίσης και πάρα πολύ κόσμο τους θερινούς μήνες που η Κρήτη έχει πάρα πολύ τουρισμό. Γίνει η πρόσληψη του επίκουρου καθηγητή, που είναι η απαραίτητη. Πότε μπορεί να ξεκινήσει η καρδιοχειρουργική? Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαστε σε κοινή γραμμή και συνεννόηση με την ΔΥΠΕ. Χαίρομαι για την εξέλιξη αυτή που προέκυψε χθες από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Και με τον διορισμό το νοσοκομείο είναι έτοιμο να ξεκινήσει η καρδιοχειρουργική άμεσα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τμήματα του τέταρτου. Ναι, ο τέταρτος όροφος που ακούγεται καρδιοχειρουργική περιλαμβάνει τρία ιατρικά τμήματα. Περιλαμβάνει την επεμβατική καρδιολογία, η οποία όπως ξέρετε λειτουργεί τώρα και 1,5 χρόνο. Περιλαμβάνει τη μονάδα της καρδιολογίας και μένει το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά την καρδιοχειρουργική.